Ναι, στην φιλοξενία προσφύγων με πρότυπο το πρόγραμμα Εστία και όχι στη δημιουργία ανοιχτών και κλειστών κέντρων φιλοξενία στο νησί, αποφάσισε ομόφωνα η ΠΕΔ Κρήτης που συνεδρίασε σήμερα στο Δημαρχείο του Μητροπολιτικού Δήμου Ρεθύμνου. Την απόφαση αυτή θα μεταφέρουν αυτοδιοικητικοί της Κρήτης στη συνεδρίαση της ΚΕΔΕ μεθαύριο Τετάρτη στην Αθήνα. Λέμε ναι στα ασυνόδευτα ενήλικα, μπορούμε να υποστηρίξουμε με δομές οργανωμένες. Εξάλλου υπάρχει το πρόγραμμα Εστία, το οποίο είναι. Λειτουργεί μέχρι τώρα και φιλοξενεί πρόσφυγες, είναι πάρα πολύ οργανωμένο και αποτελεσματικό και εκφράζουμε τον καλύτερο τρόπο τη φιλοξενία και είπαμε όχι στις κλειστές και ανοιχτές δομές. Αυτό που τόνισαν οι αυτοδιοικητικοί της Κρήτης είναι ότι το νησί προτίθεται να φιλοξενήσει πρόσφυγες κατατρεγμένους από τον πόλεμο ή και την κλιματική αλλαγή, όμως με όρους αξιοπρέπειας, σε κατοικίες σε διάφορα μέρη του νησιού, όπως ήδη συμβαίνει. Ανοιχτή η αγκαλιά της Κρήτης και για τα ανήλικα προσφυγόπουλα που αναμένεται να είναι 200 έως 400 στον αριθμό. Εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε κάτω από προϋποθέσεις που θα είναι πάνω απ' όλα η αξιοπρέπεια, θα τηρείται η αξιοπρέπεια για τους ανθρώπους που θα φιλοξενήσουμε. Αναφορικά με το πρόγραμμα Φιλόδημος, η ΠΕΔ Κρήτης ζητά να συνεχιστεί αφού ήδη εκτελούνται 170 από τα 502 έργα συνολικά ανά το νησί και προς όφελος κυρίως των μικρών δήμων που σε διαφορετική περίπτωση δεν θα μπορούσαν να εκπονήσουν έργα υψηλών προϋπολογισμών με τα πενιχρά τους έσοδα. Λέμε ναι να συνεχιστεί το πρόγραμμα, να αυξηθούν τα ποσά και τα χρήματα που θα διατεθούν και να σπάσει αν μπορεί η γραφειοκρατία, γιατί έχει κάποια γραφειοκρατία, αλλά το Φιλόδημος πρέπει να συνιστεί γιατί εξυπηρετεί ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και αυτό θα μεταφέρουμε με τη δυναμική ότι πρέπει να μπουν και άλλα χρήματα στο καλάθι του Φιλόδημου ή όπως θέλει να το ονομάσει η κυβέρνηση.